Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Overplay. Είμαι η Ιωσήφινα Τζουγανάκη και έχω μαζί μου τον Γιώργο Αμερικάνο. Έχουμε μία έλλειψη σήμερα, τον Διονύση Αραβαντινό, ο οποίος έχει βγάλει τους φρονιμίτες του και ας του ευχηθούμε περαστικά. Θα ήθελα να μπούμε απευθείας στη θεματολογία μας. Η EuroLeague ξεκίνησε με ένα αιώνιο ντέρμπι και παρακολουθήσαμε ένα φοβερό μάτς. Γιώργο, ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που έκρινε τη νίκη? Καλησπέρα, Σοφία. Να ευχηθούμε περαστικά στον φίλο μας και συνεργάτη μας, τον Διονύση. Πολύ θα ήθελα να είναι εδώ σήμερα, ειδικά μετά από τις δηλώσεις που έκανε το καλοκαίρι, αλλά και στο τελευταίο επεισόδιο. Να είναι καλά το παιδί, Δεν θα τα τον πούμε από αφήνουμε εβδομάδα. έτσι, νομίζω όμως. Θα απαντήσει όταν επιστρέψει. Δεν νομίζω να τον αφήσουμε έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε διπλή αγωνιστική την επόμενη εβδομάδα. Να είμαστε καλά και θα τα πούμε από εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά το ντέρμπι, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν στο ΆΚΑ και παρακολούθησα ένα τόσο ωραίο παιχνίδι. Ήταν και οι δύο ομάδες καταπληκτικές. Είδαμε καλό μπάσκετ κατά διαστήματα και από τους δύο. Είδαμε καλό coaching και προσαρμογές, adjustments, in-game adjustments και ρίσκα και από τον Μπαρτζόκα και από τον Αταμάν. Γενικά ένα πολύ υψηλού επίπεδου παιχνίδι, το οποίο κέρδισε δίκαια στο τέλος ο Ολυμπιακός. Για μένα προσωπικά, αν θες να σου κάνω ένα breakdown, αρχικά είδαμε με το που βγήκε ο walk-up το παιχνίδι να έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός στην κυκλοφορία. Και εκεί είναι που πήρε τα πάνω το Παναθηναϊκός και πήρε τη διαφορά. Όταν επέστρεψε ο walk-up, ισορρόπησε κάπως το πράγμα. Είδαμε κάποια στιγμή τον coach Μπαρτζόκα να χαμηλώνει το σχήμα και να αναγκάζει τον Αταμά να παίξει με τρεις γκάρντ, κάτι που δεν του βγήκε. Για μένα ο καθοριστικός παράγοντας, για να απαντήσω σε αυτό που λες, στο τέλος τουλάχιστον ήταν η κούραση. Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια έτοιμη ομάδα. Οι παίχτες γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν ήταν δύσκολο δηλαδή να βρεθούν την ώρα που έπρεπε. Είδαμε και τον Κώστας Λούκα και τον Ματίας Λεσόρ στο τέλος να κάνουν κάποια λάθη τα οποία ήταν λόγω σωματικής κούρασης, ήταν λόγω πνευματικής κούρασης, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όμως όταν ο Κώστας πρόχνει στα 48 δευτερόλεπτα το walk-up και το δέχεται αδιαμαρτύρητα, δεν μπορώ παρά να πω ότι η κούραση ήταν στο τέλος ο καθοριστικός παράγοντας. Σίγουρα και η αλήθεια είναι ότι θα κάνω και εγώ το σχόλιο μου εδώ, ότι θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, μιας που κέρδισε και το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έδειξε ότι υπηρετεί μια φιλοσοφία εδώ και καιρό. Μπόρεσε να βγάλει σίγουρα κάποιους αυτοματισμούς. Επίσης, κάποιοι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να πάρουν την ομάδα στους ώμους τους. Είδαμε ότι ο Γόκα πήρε κάποια σουτ. Ο Μιλουτίνοφ έδειξε ότι είναι διατεθειμένος να ηγηθεί του Ολυμπιακού φέτος, κάτω από τη ρακέτα και σε άμυνα και σε επίθεση. Και πιστεύω ότι αυτό που βοήθησε τον Ολυμπιακό στο τέλος είναι ότι κατάφερε να διαχειριστεί ακόμα και τις στιγμές που χρειάστηκε να παίξει small ball. Δεν του βγήκε του coach τόσο πολύ όταν ο Μιλουτίνοφ είχε foul, όμως αυτό είναι που ένωσε την ομάδα και τη βοήθησε να βρει λύσεις που του χάρισαν την νίκη. Από την άλλη, η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ βελτιωμένη. Χρειάζεται σίγουρα χρόνο, όμως δεν μπορούμε να αναιρέσουμε ότι είδαμε μια πολύ καλύτερη έκδοση της συγκριτικά με αυτό που παρακολουθήσαμε πριν λίγες μέρες στη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός δοκίμασε πάρα πολλά διαφορετικά σχήματα. Είδαμε δύο πεντάρια να είναι μέσα στην ίδια πεντάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόουτς Αταμάν ψάχνει να βρει λύσεις. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς, και δεν θα χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία τις απουσίες, καθώς έχουν και οι δύο ομάδες. Όμως σίγουρα είναι η εμφάνιση αυτή του Παναθηναϊκού ελπιδοφόρα ως προς το τι επρόκειτο να ακολουθήσει μελλοντικά και με χαροποιεί γιατί ανεβαίνει το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, Γιώργο. Συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφινα. Εδώ θέλω να πω και εγώ για το walk-up ότι ήταν πραγματικά εκπληκτικό σε αυτό το παιδί. Δεν σταματά ποτέ να με εκπλήσει. Ήταν μαγικό. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι παίχτες οι οποίοι δεν πανηγυρίζουν. Του μίλησα μετά το match, του λέω: φίλε, δεν σε είδα. Ήσουν συγκεντρωμένο σε όλο το match. Δεν σε είδα. Never too high, never too low. Ήταν locked in, βοήθησε και τους συμπαίχτες του η ηρεμία αυτή που βγάζει ο walk-up στο παιχνίδι του. Και σε ό,τι αφορά το Παναθηναϊκό, καλά είπες ότι δοκίμασε ένα σχήμα για λίγα λεπτά με δύο πεντάρια ο coach Αταμάν. Δεν του βγήκε και το άλλαξε με τιμή. Οπότε σίγουρα ψάχνει το Παναθηναϊκός. Εγώ με τους φίλους μου, τους Παναθηναϊκούς, τους είπα ότι είδα μια πολύ καλή εμφάνιση. Αυτά ήταν απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, κάτι λογικό. Τους είπα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Θέλει πολλή δουλειά, όμως τηρουμένων των αναλογιών ήταν αρκετά καλός. Και σίγουρα να δώσουμε και συγχαρητήρια στο κλίμα το όλο το οποίο επικράτησε στο γήπεδο, διότι δεν έχουμε ξαναδεί νομίζω μέσα στα τόσα χρόνια οι παίκτες να είναι άνετοι και να φεύγουν έτσι ακριβώς, λειτουργικά Σφίνα. στις δύο ομάδες. Πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο παρκέ, σε μάτς της EuroLeague
δεν έχει τόσο πολύ καφριλίκι ούτε στο ΑΚΑ ούτε στο ΣΕΦ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν παραδειγματικοί και σωστά το τονίζεις. Σωστά το τονίζεις. Είναι πολύ σημαντικό να περνάμε και αυτά τα μηνύματα. Ούτε καπνογόνο ούτε τίποτα. Σωστά. Ακριβώς. Ο Κώστας Λούκας, λοιπόν, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, ηγήθηκε της νέας του ομάδας με 20 πόντους, 3 rebound και 3 assist, όμως είχε και 7 λάθη, ενώ αστόχησε στο τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια. Πιστεύεις πως είχε κατά κάποιο τρόπο, Γιώργο, υπερβάλλοντα ζήλο για να αποδείξει πράγματα απέναντι στην παλιά του ομάδα? Αρχικά να πούμε για τον Κώστα ότι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, έτσι. Okay, είχε τα 7 λάθη, είχε το χαμένο σουτ στο τέλος, το οποίο, ας μην γελιόμαστε, δεν είναι εύκολο. Ο Κώστας Λούκας ήταν αρκετά καλός, πολύ καλός, απέναντι στην παλιά του ομάδα. Για να απαντήσω στο ερώτημά σου το αν είχε ή δεν είχε υπερβάλλοντα ζήλο, νομίζω μόνο ο ίδιος το ξέρει. Θεωρώ ότι επειδή είναι competitive, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και αυτός είναι σαν τους λόγους που αποφάσισε να πάει στον Παναθηναϊκό, να ηγηθεί δηλαδή μιας νέας προσπάθειας που γίνεται στους πράσινους, θεωρώ ότι ενδεχομένως να είχε υπερβάλλοντα ζήλο να κερδίσει απέναντι στην παλιά του ομάδα, όμως δεν τον είδα να παίρνει τραβηγμένες προσπάθειες για να το πετύχει αυτό. Δεν είδα δηλαδή κάπου που να ήταν ελεύθερος ο συμπαίχτης του δίπλα και αυτός να αποφάσισε να πάρει σουτ εγωιστικά για να την πει στον κύριο Μπαρτζόκα ή στους πρώην συμπαίχτες του. Επομένως, ναι μεν μπορεί να το παράκανε και αυτό να το δείχνει περισσότερο η στατιστική με τα 7 λάθη, όμως δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι ήταν υπερβολικός για να αποδείξει πράγματα. Αυτός είναι ο Κώστας, προσπαθεί, τα δίνει όλα και ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλή εμφάνισή του, με κάποια αστεράκια βέβαια λόγω των λαθών, όμως ήταν αρκετά καλή. Είτε σε ένα μάτς το οποίο παίζει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, σίγουρα θα υπάρχουν λάθη. Ήταν όντως μια πολύ καλή εμφάνισή του. Όπως έχει πει και ο ίδιος, πάντα ανά τα χρόνια αποφασίζει και λειτουργεί σε συνδυασμό με τον προπονητή που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή με βάση το κίνητρο. Οπότε συμφωνώ μαζί σου στο γεγονός ότι δεν έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο βάσει τη συγκεκριμένη ομάδα και ότι δεν ήθελε να αποδείξει κάτι δηλαδή στην προηγούμενη ομάδα την οποία βρισκόταν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία 12 χρόνια έχει πάει 10 φορές σε Final Four. Επομένως, σίγουρα γνωρίζει, σίγουρα του έχει ανατεθεί ένα μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά στην ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, με τα σωστά και με τα λάθη, και συμφωνώ απολύτως μαζί σου στο κομμάτι το οποίο προείπες. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι για τον Κώστα αυτό το match ήταν ένα οποιοδήποτε match απέναντι σε μια καλή ομάδα της EuroLeague? Δεν πιστεύεις ότι είχε κάποιο έξτρα κίνητρο? Προφανώς και θεωρώ ότι, όχι, δεν θεωρώ ότι είχε κάποιο έξτρα κίνητρο όσον αφορά το κομμάτι του Ολυμπιακού για να αποδείξει δηλαδή κάτι στον οποιονδήποτε. Θεωρώ ότι έχει αναλάβει το ρόλο που έχει αναλάβει, οπότε αυτό που μόνο του έχει βάρος στους ώμους του. Πρέπει αυτή τη στιγμή να ανεβάσει μια ομάδα η οποία είναι καινούρια. Επομένως, με όποια ομάδα και να έπαιζε αντιστοίχως, αναλαμβάνει τον ίδιο ρόλο. Δεν συμφωνούμε. Δεν γίνεται να παίζεις απέναντι στην παλιά σου ομάδα και να μην το σκέφτεσαι, ειδικά όταν έχεις φύγει από τον Ολυμπιακό και έχεις πάει στον Παναθηναϊκό. Για όλους τους παίκτες υπάρχει το έξτρα κίνητρο. Το γεγονός να μην το σκέφτεσαι και το γεγονός να λειτουργείς βάσει αυτού είναι τελείως διαφορετικό. Το να μην το σκέφτεσαι δεν γίνεται, αλλά το να λειτουργείς διαφορετικά βάσει αυτού. Εμένα εκείνη η ένστασή μου στα λόγια. Okay. Εντάξει, έγινε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν και στο επόμενο θέμα. Με βάση τα όσα είδες, για ποιο λόγο θα πρέπει να αισιοδοξούν και τι θα έπρεπε να προβληματίζει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και τι του Παναθηναϊκού αντιστοίχως? Πολύ καλή ερώτηση, Ιωσήφινα. Θα ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάποιους τραυματισμούς. Δεν θα έχει την Παρασκευή στη διάθεσή του τον Σίγμα, δεν θα έχει το Μακίση και δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του Φάλ. Θεωρητικά, όλο το καλοκαίρι, όταν συζητούσαμε πριν δούμε τις ομάδες να παίζουμε, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να έχει θέμα στο σκορ. Και τι είδαμε? 10 σουτ για 3 από το Γόκα, 5 εύστοχα. Τα οποία είναι και τα δύο, αν δεν κάνω λάθος, ρεκόρ καριέρα στην EuroLeague. Δηλαδή, τα περισσότερα field goal attempted, τα περισσότερα τρίποντα εκτελεσμένα και τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να αισιοδοξούν, διότι βλέπουν ένα σύνολο έτοιμο να ξαναπροταγωνιστήσει. Σίγουρα το καλοκαίρι, όταν βλέπεις ότι ο ένας αντίπαλος κάνει μεταγραφές τη μία μετά την άλλη, πολλοί άρχισαν να αισιοδοξούν. Όταν πιστεύεις ότι θα έρθει ο Mike James και τελικά δεν έρχεται,
δημιουργείται μια γκρίνια η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι λογική. Όμως ο Ολυμπιακός Θα είναι σχολιάσω ομάδα. κάτι μια στιγμή όσον αφορά το κομμάτι το έτοιμο σύνολο του Ολυμπιακού που είπες. Έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό δύο πολύ βασικά στελέχη του. Βεζένκοφ, Σλούκας. Σωστά. Προφανώς και εκεί προσπαθήσει να ενσωματώσει νέα άτομα στην ομάδα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια έτοιμη ομάδα. Αντιστοίχως αυτή τη στιγμή έχει και η ίδια τις ελλείψεις της. Όχι, εδώ διαφωνούμε. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα προπονητή. Ακόμα και οι δύο μεταγραφές που ήρθαν, η Σφίνα, ο Μίλου και ο Γκος, έχουν ξαναζήσει την Ελλάδα. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν έρχεται ένας παίκτης από το εξωτερικό, ακόμα και αν δεν ξέρει τον προπονητή, ακόμα και αν δεν ξέρει το σύστημα, όταν ξέρει ότι θα κοιμηθεί σε αυτό το κρεβάτι, ότι θα πιει αυτό τον καφέ και ότι θα φάει εκεί, τον βοηθάει στην ψυχική του ηρεμία για να μπορεί να αποδίδει καλύτερα στο παρκέ. Σίγουρα η Είδαμε έναν Γκος. προσαρμοστικότητα είναι πολύ πιο εύκολη, σίγουρα. Έτσι ακριβώς. Επομένως, για μένα, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να αισιοδοξούν διότι έχουν αυτή τη στιγμή, αν θες να πούμε, με εξαίρεση τον Ομπράντοβιτς, τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Back to back coach of the year δεν είναι τυχαίο. Έχουν αυτή τη στιγμή ένα σύστημα το οποίο είναι in place και έτοιμο για να το υπηρετήσουν οι παίχτες του. Ακόμα και ο Σίγμα, που δεν έχει κάνει καλές εμφανίσεις ακόμα, θεωρώ ότι θα προσαρμοστεί και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και θα πρέπει να προβληματίζονται διότι, όπως προείπες, φύγανε δύο ηγέτες από την ομάδα. Και εγώ θα κάνω αυτό το σχόλιο, είναι ακόμα νωρίς, όμως θα τα πούμε όταν έρθουν τα playoffs. Γιατί όπως είδαμε και πέρσι, ο Ολυμπιακός δεν είχε αντίπαλο στη regular season, περνούσε από όλες τις έδρες αέρα. Όμως όταν σφίξαν οι άμυνες στα playoffs, χρειάστηκαν οι ηγέτες και με αυτό το θέμα θα κλείσω τον Ολυμπιακό. Περνώντας στο Παναθηναϊκό, κοίταξε να δεις, ό,τι και να γίνει σε σχέση με πέρσι θα είναι upgrade. Ο Παναθηναϊκός δεν θα τελειώσει στις τελευταίες θέσεις της EuroLeague. Τώρα, το αν θα πρωταγωνιστεί στα playoffs, αν θα παλέψει για οκτάδα, είναι κάτι που μένει να το δούμε. Θα πρέπει να ενταχθεί και ο Μίτογλου, που έχω βαρεθεί να λέω ότι είναι ο καλύτερος all-around παίχτης του Παναθηναϊκού φέτος. Είδαμε έναν καλό Ερνάν Γκόμες. Επομένως, όταν θα ενταχθεί και ο Μίτογλου, θα μιλάμε για ένα τρομερό δίδυμο στα τεσσάρια. Έτσι. Ίσως το καλύτερο της Ευρώπης, τουλάχιστον στα χαρτιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Απ' την άλλη, είναι αυτό το θέμα της περιφερειακής άμυνας, η Σφίνα που έχουμε πει, το οποίο βλέπουμε συνέχεια να δημιουργεί προβλήματα. Και στα δύο αυτά μεγάλα μάτς που έχουμε δει με τον Ολυμπιακό, η περιφερειακή άμυνα ήταν θέμα. Είδα εγώ το να μάτς κάνω στο μια γήπεδο. ερώτηση σε αυτό το σημείο, να σε διακόψω με συγχωρείς. Όσον αφορά το κομμάτι που είπες, το καλύτερο δίδυμο της Ευρώπης, πού το στηρίζεις αυτό από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει ήδη? Θεωρώ ότι είναι δύο παίχτες οι οποίοι είναι βασικοί. Θα ήταν βασικοί σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας, και ο Ντίνος Μίτογλου και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες θα ήταν βασικοί. Και αν ο όχι βασικοί, δηλαδή, αναπόσπαστο στο κομμάτι rotation. Σωστά. Όπως λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο δίδυμο σέντερ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, δηλαδή και ο Φαλ θα μπορούσε να είναι ο παίχτης των 25 των 28 λεπτών ή το Μιλουτίνο, το ίδιο πιστεύω για τον Παναθηναϊκό, ότι και ο Μίτογλου και ο Ερνάν Γκόμες εκεί θα έχει πρόβλημα ο Ταμάν με το πώς θα μοιράζει τον χρόνο, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Απλά για να μου επιτρέψει λίγο να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα πριν, είναι ότι ξεκάθαρο ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στην περιφερειακή άμυνα. Εγώ βλέποντας το μάτς από το γήπεδο, δεν κατάλαβα αν έχουν αποφασίσει να δώσουν το σουτ στους Γουόκαπ και Νάιτζελ Βίλιαμ Γκος. Αν πάνε άντερ, στην αρχή νόμιζα ότι περνάνε από κάτω εσκεμμένα. Όμως αυτό που είδα όταν γύρισα σπίτι και ξαναείδα το μάτς είναι ότι χτυπούσαν συνέχεια τον Κώστα στο pick and roll. Ήταν κουρασμένος ο Σλούκας, δεν είναι η άμυνα το ατού του ούτως ή άλλως, και ο coach Μπαρτζόκας τον χτύπησε πάρα πολλές φορές στο τέλος και τα σούτ αυτά του walk-up και του coach ήταν αυτά που πήραν το match. Προφανώς και όταν γνωρίζει την αδυναμία του αντιπάλου, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι σίγουρο ότι εκεί θα χτυπήσεις. Και ο Μπαρτζόκας είναι ένας coach ο οποίος είναι ικανός να το δει αυτό μες στο γήπεδο και λόγω της εμπειρίας του. Επομένως, είναι πολύ έκανε φυσιολογικό εκπληκτικό με αυτόν τον τρόπο. Κοουτσάρισμα ο Μπαρτζόκας, είχε λίγους παίχτες, κέρδισε ουσιαστικά με 7 παίχτες, έτσι. Και βάλαν πολύ μεγάλα σουτ. Και ο Γουόκαπ και ο Γκος, αλλά και ο Κάναν, που εντάξει, ο Κάναν μας έχει συνηθίσει γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Είναι σνάιπερ, είναι σουτέρ καθαρός. Ο Γκος και ο Γουόκαπ ίσως να μην μας έχουν συνηθίσει σε αυτό. Βάλαν πολύ μεγάλα σουτ και ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια τον Παναθηναϊκό στο πρώτο αιώνιο ντέρμπι της EuroLeague. Αναμένουμε να δούμε πολλά, η αλήθεια είναι, στη συνέχεια. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το κομμάτι του Παναθηναϊκού που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις πως θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται και άλλη μεταγραφή?
Πολύ σωστή και εύστοχη ερώτηση, Ιωσήφινα. Δεν ξέρω αν θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός, διότι δεν γνωρίζω αν ο παίχτης που ψάχνει είναι διαθέσιμος. Ο Μιχάηλουκ αυτή τη στιγμή είναι στη Βοστόνη. Τέλειο Οκτώβρη θα ξέρουμε αν θα παραμείνει στο ρόστερ των Boston Celtics μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμα την περίπτωση Μιχάηλουκ οι πράσινοι. Από εκεί και πέρα ακούστηκε και το όνομα του Φοντέκιο. Γενικά ξεκίνησε μια μεταγραφολογία επειδή ο Παναθηναϊκός στήθηκε στον ντέρμπι. Είναι δεδομένο ότι ο coach Αταμάν θέλει έναν παίχτη. Απλώς νιώθω ότι δεν θα κάνει μια μεταγραφή απλά για να την κάνει. Αν βρουν τον παίχτη τον οποίο ψάχνουν, είτε λέγεται Μιχάηλουκ, είτε λέγεται Φοντέκιο, είτε λέγεται ο Κόρι Χίγκινς που είναι ελεύθερος, τότε ο Παναθηναϊκός θα κάνει άλλη μια προσθήκη στο ρόστερ του. Δεν θα κάνουν βιαστική κίνηση απλά να την κάνουν επειδή χάσανε από τον Ολυμπιακό το πρώτο μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν. Και λέω το πρώτο μεγάλο δεν είναι, είναι το δεύτερο. Απλώς εντάξει, άλλη βαρύτητα έχει ένα match EuroLeague και άλλη ένα παιχνίδι Super Cup, παρότι το Super Cup είναι ένας τίτλος ουσιαστικά. Σε ποια θέση δηλαδή θεωρείς ότι έχουν περισσότερη έλλειψη και ότι πιθανό να ψάχνουν να γεμίσουν το κενό? Είναι πολύ καλή ερώτησή σου, αλλά δεν, αυτά που βλέπω εγώ, που σίγουρα δεν ξέρω όσο μπάσκετ ξέρει ο coach Αταμάν, δεν, ο Παναθηναϊκός κοιτάει ένα παίχτη στο 2-3, 3-2. Εγώ πιστεύω ότι θέλει πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Και η καλύτερη λύση που έχεις να προτείνεις? Εντάξει, είναι ο Μιχάλη, δεν το συζητάμε. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν στα φαβορή για την Ευρωλίγκα, ήταν επειδή φημολογούταν στην αρχή ότι θα πάρει το Μίροτιτς και μετά φημολογούταν ότι θα έρθει ο Μιχάλη. Και το έχουμε πει, αν δεις, μαζί με τον Διονύση, έχουμε συμφωνήσει ότι σε περίπτωση που έρθει ο Σφί, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι ένα από τα φαβορή για την EuroLeague. Επομένως, άλλο τι βλέπω εγώ, άλλο τι βλέπουν ο coach και ο Σάνι Μπετσίροβιτς. Σίγουρα αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα και ξέρουν πώς θα υπηρετήσουν οι αθλητές που έχει ήδη ο Παναθηναϊκός την θέση 5. Εγώ βλέπω θέμα στο 5, αν με ρωτάς. Σίγουρα υπάρχει έλλειψη στο 3, υπάρχει ένα καθαρό τριάρι, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάστασή του αυτή τη στιγμή. Οπότε σίγουρα προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η θέση 3, Ιωσφίνα. Καλώς μας έχεις καλύψει πλήρως, μπορώ να πω. Να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Ο Σάσα Βεζένκοφ, λοιπόν, έλαμψε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Sacramento Kings, καταγράφοντας 12 πόντους σε 11 λεπτά. Πιστεύεις ότι ο πρώην ηγέτης του Ολυμπιακού θα είναι στο rotation του πρώτου match στη regular season? Και η ερώτησή μου βασίζεται στις δηλώσεις του coach Brown ότι δεν γνωρίζει ακόμα. Δεν έχω info από το Sacramento. Δεν μπορώ να σου απαντήσω δηλαδή αν αφού θα είσαι είναι. Αφού είσαι Αμερικάνος, γιατί δεν έχεις? Είμαι λίγο πιο νότια σε αυτή την πολιτεία, Ιωσήφινα μου. Θα επεκταθείς και εκεί, είμαι σίγουρη. Κοίταξε να δεις, ο Σάσα έχει μια μοναδική ευκαιρία μπροστά του. Πιστεύω ότι εν τέλει κάποια στιγμή θα είναι μέσα στο rotation της Sacramento Kings. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι από την αρχή. Αυτό που είπε ο coach Brown και αυτό για το οποίο συμφωνώ είναι ότι δεν θα αλλάξει την πεντάδα του. Αυτή τη στιγμή στη θέση 4 υπάρχει ο Harrison Barnes, ο οποίος είναι ένας παίχτης σταθερός. Δηλαδή, δεν είναι ποτέ πολύ αρνητικός, δεν είναι ποτέ, όχι ποτέ, είναι σπάνια αρκετά καλός που να κρίνει ένα μάτς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Barnes, ο οποίος θα πάρει 28 με 30 λεπτά στη θέση 4. Ο Keegan Murray, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο project των Kings αυτή τη στιγμή, ο περσινός rookie, ο οποίος είναι εκπληκτικός παίχτης και έχει και φοβερό χαρακτήρα. Και αυτό είναι ο λόγος που πιστεύω ότι θα πετύχει. Τα μυαλά του δηλαδή είναι μέσα στο κεφάλι του. Ενδεχομένως να παίρνει και αυτός λεπτά στο 4, ενώ έχει υπογράψει και ο Trey Lyles, ξανά αν δεν κάνω λάθος, που διεκδικεί και αυτός backup minutes πίσω από τον Barnes. Ο Σάσα Βεζένκοφ, τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με την άμυνα. Αν θα μπορεί να υπηρετήσει δηλαδή το αμυντικό πλάνο των Kings. Αυτό που είπε ο Coach Brown στη δηλώση του, διαβασμένη ο Σφίνα, διαβασμένη πολύ. Αυτό που είπε ο Coach Brown στη δηλώση του είναι ότι έδωσε μύρο. Και το Sacramento έχει νοοτροπία ότι δεν σου δίνουμε middle path, δηλαδή δεν σου δίνουμε το κέντρο, σε στέλνουμε στο πλάι. Και ο Σάσα σε κάποιες φάσεις. Εντάξει, είναι φιλικό, δεν είναι κριτήριο αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν φιλικό και σίγουρα δεν είναι τελική εικόνα που επρόκειτο να έχουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Απλά είναι ένα καλό ξεκίνημα. Σωστά. Εγώ απλά σου μεταφέρω τις δηλώσεις όπως τις διάβασα. We don't want to give up middle, he gave up middle sometimes. Ακριβώς αυτό είπε. Λοιπόν, για να επανέλθω, σίγουρα οι Kings χρειάζονται το σούτ του. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα που έχει ο Σάσα είναι ότι έχει quick release, το είχα πει και στη Φενέρ, ότι μέχρι να πιάσει την μπάλα έχει φύγει ήδη. Δεν είναι παίκτη που δηλαδή θα χρειαστεί να την πιάσει και θέλει 1,5 δευτερόλεπτο μέχρι να εκτελέσει. Αυτό θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ οξυδερκής, ένας πανέξυπνος μπασκετμπολίστας.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού του βασικά και θα τον βοηθήσει ειδικά στο NBA. Το θέμα είναι η άμυνα. Όταν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του ότι είναι συγκεντρωμένο στην άμυνα και υπηρετεί το αμυντικό πλάνο, τότε θα έχει 12 με 18 λεπτά σταθερά. Δεν υπάρχει κάποια πίεση για το Σάσα να αποδώσει κατευθείαν. Οι Kings είναι έτοιμη ομάδα. Από πέρσι μπήκαν στα playoffs. Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, θεωρώ ότι ο Βεζένκοφ θα μπει στο rotation, ίσως όχι από την αρχή της σεζόν, έτσι, όμως θα είναι μέρος του rotation. Και να πούμε εδώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη σε κάποιες τέτοιες, η τύχη ή η ατυχία, αν θες, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα, ο Paul George, ο superstar πλέον του NBA, έγινε superstar γιατί τραυματίστηκε τότε ο Danny Granger, που ήταν νούμερο ένα όπλο των Pacers, τραυματίστηκε και αυτό επέτρεψε στον George να κάνει blossom και να γίνει αυτός ο παιχταράς που είναι σήμερα και είναι τόσα χρόνια. Επομένως, αν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή κάποια ανταλλαγή και ανοίξει θέση και πρέπει ο Σάσα να παίξει, και επειδή ένας αθλητής που ξέρει να παίζει κάτω από πίεση, είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί. Σίγουρα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και γνωρίζουμε τις δυνατότητες του συγκεκριμένου παίκτη, όπως είπες, βάσει των συνθήκων θα αναδείξει και ο ίδιος το ταλέντο του, γιατί είναι ένας πολύ εξωτερικής παίκτης, όπως προανέφερες. Επομένως, συμφωνώ και είναι καταστάσει, είναι situational, δηλαδή κάποιες φορές. Και σίγουρα κιόλας, Γιώργο, για να μην το ξεχνάμε, είναι σε μια καινούργια ομάδα, σε μια καινούργια χώρα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προσαρμοστεί, είναι όλα στην αρχή. Έτσι ακριβώς, συμφωνούμε. Και το Σακραμέντο είναι μια πόλη. Εντάξει, δεν είναι under bright lights που λένε, δεν είναι δηλαδή Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη ή Μαϊάμι που να έχει και πολύ γκλάμουρ. Αυτή τη στιγμή έχει πάει σε μια κατάσταση ευνοϊκή. Αν είχε πάει πριν 4-5 χρόνια στους Kings, θα έλεγα ότι θα τον δούμε πίσω σε 1-2 χρόνια, γιατί δεν ήταν ένας υγιής οργανισμός η Sacramento Kings πριν κάποια χρόνια. Πλέον, ειδικά μετά την περσινή σεζόν, με De'Aaron Fox παιχταρά στο 1, με Σαμπόνι ηγετικό, δύο All-Star παίχτες, με Keegan Murray φοβερό εκπληκτικό ταλέντο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο NBA αυτή τη στιγμή, ο Σάσα πάει σε μια ομάδα που τον θέλουν και ο Fox έχει μιλήσει με κολακευτικά λόγια για αυτόν, ξέρουν τι παίχτη έχουν πάρει. Η διαχείρισή του όμως είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα για το οποίο εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να μιλήσω. Αν οι προπονητές θεωρούν ότι θα τον εντάξουν σιγά σιγά, θα είναι για καλό. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι εν τέλει κάποια στιγμή όταν θα μετράει, γιατί εμένα δεν με νοιάζει αν θα παίζει το πρώτο μάτς στις 26 Οκτώβρη, εμένα με νοιάζει αν θα παίζει στα playoffs. Εκεί θέλω να έχει λεπτά ο Σάσα. Αν δεν παίξει με τη Γιούτα στο πρώτο μάτς, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Και βλέπεις το έχουμε μόνο που φοράω σήμερα. Και σίγουρα. Κάνω represent σήμερα. Εννοείται, εννοείται. Μα το έχεις, το φοράς όλος πάνω σου, όπως έτσι, είσαι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά όλους που παρακολουθήσατε. Μπορείτε να κάνετε subscribe από κάτω και like. Έτσι, όσον αφορά το κομμάτι, να μας παρακολουθείτε και στη συνέχεια. Να ξαναευχηθούμε περαστικά στο Διονύση και τον περιμένουμε κοντά μας την επόμενη φορά. Να δύο πω και ένα φορές την επόμενη φορά. Δύο φορές την επόμενη φορά. Μόνο ερωτήσει τον Διονύση. Τελείωσε. Διάβολο εβδομάδα σημαίνει δύο overplay. Έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. I'm always ready, Γιώργο. Να το πούμε και λίγο στα αγγλικά. Όπως είπαμε, τον Γιώργο Αμερικάνο μαζί μας, μην το ξεχνάμε, τον οποίο μπορείτε να τον βρείτε στο Eurohoops και στο americanos24.com και η Μιοσφίνα Τζουγανάκη, αθλητική δημοσιογράφος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.